Έχει τελειώσει ο κλεφτόπόλεμος με τον Ντάουνερ. Διαμηνεί σε συνέντευξή του στην Κυριακάτη και σημερινή ο πρόεδρο ΕΔΕΚ και Ανάκη υποδεικνύοντα την κυβέρνηση άμεσα να ζητήσει εγγράφο από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την απόσυρση του εγγράφου συγκλήσεων αλλά και την απομάκρυνση του ειδικού του συμβούλου στο Κυπριακό. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία επίσημα και εγγράφο να απευθυνθεί στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και να τον πληροφορήσει ότι το έγγραφο λεγόμενων συγκλήσεων δεν μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο υλικό σε οποιαδήποτε διαπραγματευσή. Να διαμορφωθεί ένα περίγραμμα λύση του Κυπριακού να κατατεθεί ενώπιον τη διεθνού κοινότητα και να γίνει σαφέ ότι πέραν των όσων περιλαμβάνει το περίγραμμα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε οποιαδήποτε λύση. Ο Γιαννάκη Ομήρου κρούει τον κότονα του κινδύνου στην προσπάθεια διεθνώ να συνδεθούν οι διεργασίε επανεκκίνηση για λύση του Κυπριακού με το φυσικό αέριο και την οικονομική κρίση. Όσε δηλώσει συνδέουν την οικονομική κρίση με τη λύση του Κυπριακού έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Να χρησιμοποιηθεί η κρίση ω μοχλό πίεση για να αποδεχθούμε προφανώ ελληματική, άδικη και τωροβαρή λύση στο Κυπριακό πρόβλημα. Κληθεί να σχολιάσει τι εσωτερικέ διεργασίε στο Δίκο αλλά και την πολιτική κίνηση του Γιώργου Λιλίκα με τη Συμμαχία των Πολιτών. Ο κ. Σομίρου διαπιστώνει ότι τα όσα τεκταίνονται επηρεάζουν την ευρύτερη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών και την χέρι συνεργασία. Εμεί πάντα είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συνεργαστούμε, αν είναι δυνατό, με όλε τι πολιτικέ δυνάμει για να υπηρετήσουμε τι αρχέ και τι αξίε τι οποίε πιστεύουμε. Είμαστε ανοιχτοί για κάθε συνεργασία με όλε τι πολιτικέ δυνάμει και ιδιαίτερα με εκείνε τι δυνάμει με τι οποίε είτε συμφωνούμε είτε έχουμε συγκλήσει.